20 Οκτωβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Οσίας Ματρόνας, της Χιοπολίτιδας της Θαυματουργής. Η Οσία Ματρόνα ονομαζόταν αρχικά Μαρία και γεννήθηκε στο χωριό Βολισσός της Χίου από γονείς Ευσεβείς και Πλουσίους, τον Λέοντα και την Άννα. 6 άλλες αδελφές της Μαρίας, μεγαλύτερές της, παντρεύτηκαν η μία μετά την άλλη. Περιζήτητες νύφες για την ομορφιά, την ανατροφή και για την καλή πρίκα τους. Η μικρότερη αφοσιώθηκε στη μελέτη των θείων και ασχολείται θερμά με φιλανθρωπικά καθήκοντα. Έτσι, θέλησε να ακολουθήσει άλλο δρόμο. Η τακτική επαφή της με τις καλόγριες των γυναικείων μοναστηριών του νησιού έκανε τη Μαρία να αποθήσει την αγνή μοναχική ζωή. Αλλά η αγάπη προς τους γονείς της τη συγκρατούσε στο πατρικό της σπίτι. Όταν όμως αυτοί πέθαναν, η Μαρία δοκίμασε τη μοναχική ζωή κοντά σε μια ευσεβή χείρα που ασκήτευε με τις δύο θυγατέρες της. Μετά από αυτή τη μοναχική εμπειρία, αποφάσισε να προσχωρήσει στις μοναχικές τάξεις. Χειροτονήθηκε λοιπόν μοναχή και μετονομάστηκε Ματρόνα. Η διαγωγή της μέσα στη μικρή αδελφότητα ήταν άριστη. Η διάθεσή της πάντοτε αγαθή, φιλάδελφη, ταπεινή και εγκάρδια. Μάλιστα από τα έσοδα της πώλησης της περιουσίας της, κτίστηκε στο μοναστήρι ωραιότατος ναός. Μετά από κάποιο χρόνο, πέθανε η γυναίκα που κοντά της η Ματρόνα γυμνάστηκε στη μοναχική ζωή. Τότε όλες οι μοναχές από κοινού εξέλεξαν ηγουμένοι, παρά τη θέλησή της, τη Ματρόνα. Υπό τις οδηγίες της η αδελφότητα ζούσε με πολύ εγκράτεια, υπακοή και ευσέβεια. Το 1462 η Ματρόνα πέθανε αφού έζησε ζωή πραγματικά Αγία. Άλλες πηγές υπολογίζουν τον χρόνο κοιμήσεως της Αγίας 100 περίπου χρόνια πριν το 1462, διότι η πρώτη βιογραφία της γράφτηκε από τον Μητροπολίτη Ρόδου Νίλο το 1357. Επειδή στα γυναικεία μοναστήρια συνήθιζαν να λέγουν την ηγουμένη κυρά, επικράτησε μέχρι και σήμερα να καλούμε την Οσία Ματρόνα Αγία Κυρά, και από αυτό προέρχονται και τα ονόματα Κυράτσο και Κερασιά που εορτάζουν σήμερα. Λοιπούσα κόσμων έμπλεον ακοσμίας, νύμφη Ματρόνα νυν παρέστη νυμφίο. Η Ιερά Μητρόπολης Κηφισίας Αμαρουσίου Οροπού και Μαραθώνος εορτάζει τιμητικά με ιερά πανήγυρη στο ναό της Αγίας Ματρόνας στη Νέα Ερυθρέα στο Δήμο Κηφισιάς από τις 19 Οκτωβρίου έως και τις 26 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα της πανηγύρεως ξεκινά στις 6 μετά μεσημβρίας με την υποδοχή των ιερών λειψάνων εις των προαύλιων χώρων του ναού υπό του Σεπτού Ποιμενάρχου Μητροπολίτου Κηφισίας Αμαρουσίου Οροπού και Μαραθώνος κυρίου Κυρίλου. Εν συνεχεία, ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος, της Αγίας και των Λειψάνων. Ανήμερα της εορτής, 5η 20 Οκτωβρίου για το έτος 2022, έχει όρθρο και πανηγυρική θεία λειτουργία στις 7 π.μ. ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κυρίου Κυρίλου και 5:30 μετά μεσημβρίας με θέορτο εσπερινό, ιερά παράκληση και χαιρετισμούς προς την Αγία Ματρόνα. Η πανήγυρη συνεχίζεται και την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου με όρθρο και θεία λειτουργία 7:30 το πρωί, 5:30 εσπερινό, Σάββατο 22 Οκτωβρίου 7:30 π.μ. Θεία Λειτουργία και Αγιασμός ενώπιον των Ιερών Λειψάνων, 5:30 μετά μεσημβρίας Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Λουκά και 8:30 έως 12:30 μετά μεσημβρίας Ιερά Αγρυπνία. Την Κυριακή 23 Οκτωβρίου θα υπάρχει όρθρος και Θεία Λειτουργία 7:30 το πρωί και 5:30 μετά μεσημβρίας Εσπερινός και το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου
Δευτέρα 24 Οκτωβρίου, 7.30 το πρωί Όρθρος και Θεία Λειτουργία, 5.30 μετά Μεσημβρίας Εσπερινός και χαιρετισμοί στον Άγιο Λουκά, και θα ακολουθήσει επίκαιρος ομιλία υπό του πρωτοπρεσβύτερου Ευάγγελου Παπανικολάου Ιατρού Ιεραποστόλου. Την Τρίτη 25 Οκτωβρίου, 7.30 πρωί Μεσημβρίας Όρθρος και Θεία Λειτουργία, 5.30 μετά Μεσημβρίας Εσπερινός και Ιερά Παράκλησης. Και Τετάρτη 26 Οκτωβρίου, 7.30 πρωί Μεσημβρίας Όρθρος και Θεία Λειτουργία και 5.30 μετά Μεσημβρίας Εσπερινός και Ιερά Παράκλησης Αναχώρησης της Τιμίας Χειρός Ιερού Λειψάνου, πρώτης αναχωρήσεως του Ιερού Λείψανον, θα τεθεί επί της κεφαλής εκάστου των παρευρισκομένων προς αγιασμών. Ο Ιερός Ναός Αγίας Ματρόνας της Γεωπολίτιδος στη Νέα Ερυθρέα, στο Δήμο Κηφισιάς, θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ. Συγκοινωνίες από τον ηλεκτρικό σταθμό της Κηφισιάς στο λεωφορείο 560 στάση Λουντέμι, και με το αυτοκίνητό του μπορεί να έρθει κάποιος από οπουδήποτε βγαίνοντας στην έξοδο της Βαρυμπόμπης από την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, είτε προς το ρεύμα της Λαμίας είτε προς το ρεύμα της Αθήνας. Η Πανήγυρης επαναλαμβάνεται κάθε έτος από τις 19 έως και τις 26 Οκτωβρίου, και το έτος 2022 γίνεται υποδοχή των Ιερών Λειψάνων στον προάβλον χώρον του ναού, και εν συνεχεία ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, είπαμε, στις 6 μετά Μεσημβρίας στις 19 Οκτωβρίου, όπου φέτος θα υποδεχθεί και θα φιλοξενήσει η Ιερά Λείψανα του Αγίου Λουκά του Ιατρού, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως Κρυμαίας του Ρώσου, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος, προς ευλογίαν και αγιασμών των πιστών, και παρακαλείστε όπως ολοθύμος συμμετάσχετε εις τας ιεράς ακολουθίας. Για το ακριβές πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή του βίντεο το σύνδεσμο στην εφημερίδα όπου αναγράφεται, στην εφημερίδα Κηφισιά. Η διεύθυνση του Ιερού Ναού Αγίας Ματρόνης Γεωπολίτιδος στην Νέα Ερυθρέα στο Δήμο Κηφισιάς είναι Ηλία Βενέζη και Σπύρου Λούι, και το τηλέφωνο είναι 210-800-1309. Την ίδια ημέρα 20 Οκτωβρίου η Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη των Αγίων Αρτέμιος ο Μεγαλομάρτυρας, Άγιος Ευώρης και Άγιος Ενόης, Άγιος Ζεβινάς, Άγιος Γερμανός, Άγιος Νικηφόρος και Άγιος Αντωνίνος, τη μνήμη της Αγίας Μαναθώ της Παρθένου, του Αγίου Βασίλειου Επισκόπου Τραπεζούντας, και είναι και η ανακομιδή Ιερών Λειψάνων του Οσίου Γρηγορίου Καλίδη και η ανακομιδή Ιερών Λειψάνων του Οσίου Γερασίμου του νέου ασκητή του Πελοποννήσιου. Στοιχείο, ο χώρος της Ιεράς Μονής της Αγίας Ματρόνας στην πόλη της Χίου, όπου βρισκόταν και ο τάφος της, αποτελούσε μέχρι τον Απρίλιο του 1822 λαοφιλές προσκύνημα, στο οποίο προσέρχονταν εκατοντάδες χριστιανοί και μεταξύ αυτών και πολλοί ασθενείς που ανέμεναν τη θαυματουργική επέμβαση της Αγίας. Στη Μονή είχαν λειτουργήσει πολλές φορές τόσο ο Άγιος Μακάριος ο Νοταράς, Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου, ο οποίος εκοιμήθη στη Χίο 17 Απριλίου του 1805, όσο και ο Όσιος Νικηφόρος ο Χίος, ο οποίος εκοιμήθη στο Μυροβόλο νησί την 1η Μαΐου 1821. Μάλιστα, με προτροπή του Αγίου Μακαρίου Κορίνθου, επίησε ο Όσιος Νικηφόρος χαιρετισμούς και παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της Θαυματουργού Αγίας και επιμελήθηκε τον βίο της από τα Βυζαντινά χειρόγραφα. Τον Απρίλιο του 1822, οι Τούρκοι λαιλάτισαν τη Μονή, έβαλαν φωτιά και κατέστρεψαν τόσο τον Ιερό Ναό, όσο και τον τάφο της Αγίας Ματρόνας. Από το 1912 μέχρι και το 1970 υπήρχε στο χώρο της καταστραφήσεις Ιεράς Μονής, ιερό προσκυνητάριο προς τιμήν της Αγίας, ενώ το 1970 ανεγέρθηκε νέος ιερός ναός επ' ονόματί της, ο οποίος ακολουθεί το πάτριο ορτολόγιο και υπάγεται στην εκκλησία
της Ελλάδος των παλαιοημερολογητών. Με τη λαιλασία και την καταστροφή της Ιεράς Μονής της Αγίας Ματρόνας, αρπάχθηκαν και τα ιερά της Λείψανα, τα οποία αργότερα βρέθηκαν στην Προύσα της Ανατολής, μαζί με κώδικες και δισκοπότηρα της Μονής. Η χριστιανή σκλάβα του Πασά της Προύσας κατόρθωσε και πήρε στην κατοχή της τα ιερά Λείψανα και Κοιμήλια και τα διέσωσε από την καταστροφική μανία του Πασά, ο οποίος ήθελε να τα κάψει. Η σκλάβα τα παρέδωσε στην Ιερά Μονή Ζωγράφου του Αγίου Όρους, όπου μέχρι σήμερα φυλάσσονται σε ιερά λειψανοθήκη η τιμία κάρα και τμήματα των ιερών λειψάνων της, ενώ στην Ιερά Μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους φυλάσσεται το δεξιό χέρι της, καθώς και το χειρόγραφο ψαλτήριο της Αγίας, αλλά και δισκοπότηρα και χειρόγραφοι βυζαντινοί κώδικες από την καταστραφήσα το 1822 Ιερά Μονή της Αγίας στην πόλη της Χίου. Τεμάχιο Ιερού Λειψάνου της φυλάσσεται και στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Ημεροβιγλίου Σαντορίνης. Βορειοανατολικά του χωριού Μέσα Δίδυμα της Χίου βρίσκεται εκτισμένη η Ιερά Μονή της Αγίας Ματρόνας Χαλάνδρων. Η Μονή ανεγέρθηκε κατόπιν θαυματουργικής υπόδειξης της ίδιας της Αγίας, η οποία παρουσιάστηκε στον ύπνο ενός πλούσιου Χίου άρχοντα του Ροΐδη, ο οποίος ήθελε να κτίσει την τοποθεσία αυτή έναν πύργο για να παραθερίζει με την οικογένειά του και να επιδίδεται στο αγαπημένο του κυνήγι. Αλλά η Αγία Ματρόνα παρουσιάστηκε στους εργάτες που έκτιζαν τον πύργο και τους είπε ότι ο πύργος θα πρέπει να γίνει μοναστήρι. Οι εργάτες δεν έδωσαν σημασία, αλλά η Αγία παρουσιάστηκε δύο φορές στον ύπνο του Άρχοντα Ροΐδη και του είπε επιτακτικά ότι ο πύργος θα γίνει μοναστήρι και μάλιστα τη δεύτερη φορά του είπε ότι αν δεν γίνει η Μονή θα υποστεί μεγάλο κακό η οικογένειά του. Ο Ροΐδης πίστηκε ότι θα πρέπει να κτίσει μοναστήρι αφού η Αγία παρουσιάστηκε και πάλι στον ύπνο του και του παρήγγειλε να αφιερώσει τη Μονή στην Αγία Ματρόνα, τη Χιοπολίτιδα. Επωνόματι της Αγίας Ματρόνας τιμάται ο ενωριακός ναός του χωριού Κατάβαση της Χίου, ο οποίος κτίστηκε το 1862, ενώ στον χώρο που ασκείται η Αγία κτίστηκε ο πρώτος ιερός ναός της στην περιοχή της Κατάβασης. Επίσης, επωνόμα της Αγίας είναι αφιερωμένος ναός στην περιοχή Γιαλούρικα της πόλεως Χίου και στην περιοχή Ρουχουνιώτισσα του χωριού Καταράκτης, αλλά και το δεξιό κλήτος του ιερού Μητροπολιτικού Ναού των Αγίων Μινά, Βίκτορος και Βικεντίου στην πόλη της Χίου, στον οποίο φυλάσσεται εξαιρετικής τέχνης φορητή εικόνα της Αγίας. Εξοκλήσια προς τιμήν της υπάρχουν στα χωριά της Χίου Παρπαριά, Κουρούνια και Άγιο Γάλας, ενώ ναός της υπάρχει στο γειτονικό νησί των Ψαρών, ο οποίος ανεγέρθηκε το 1735, οι δε κατοικοί του την ευλαβούνται ιδιαιτέρως. Η Αγία Ματρόνα Χιοπολίτιδα είναι ιδιαίτερα λαοφιλής σε πολλά νησιά του Αιγαίου και οι κάτοικοί του στρέφουν ξεχωριστή ευλάβεια στο πρόσωπό της, όπως στη Σάμο, την Ικαρία και την Άνδρο, με την προσωνυμία Αγία Τσουρά, η οποία είναι παραφθορά από το Αγία Κυρά ή Αγία Κιουρά. Στο Μπατσί, στο Μεσαθούρι, στο Κατάκυλο, στις Στενιές και στα Πίκια πλησίων της Ιερής Μονής της Αγίας Ειρήνης, στο Επικοσκοπιό, Αϊπάτια και Σάσα στο νησί της Άνδρου. Η Αγία Ματρόνα τιμάται πανηγυρικά, όπως και στο νησί της Πάτμου και στο νησί της Λέρου, και φυσικά στη Σαντορίνη. 20 Οκτωβρίου ένα από τα ωραιότερα πανηγύρια τελείται στα χωριά Φαλατάδος και Μαρλάς της νήσου Τίνου, στη χώρα της Κιμόλου, στην Έγινα, στην περιοχή του χωριού Άγια Σώματι και στην Ίδρα ιδρύθηκε το 1865 από τον ιερομόναχο Χρύσανθο Καρατζά η Ιερά Μονή της Αγίας Ματρόνας της Χιοπολίτιδας, στην οποία φυλάσσεται ωραιότατη φορητή εικόνα της Αγίας. Τι σχέση έχει με τους Μικρασιάτες της Νέας Ερυθρέας στο Δήμο Κηφισιάς? Στο χωριό Λιθρή της Μικράς Ασίας, το οποίο βρίσκεται απέναντι από τη Χίο, υπήρχε παλαιός ιερός ναός της Αγίας, όπου φυλασσόταν και η θαυματουργή εικόνα της Πολιούχου και εφόρου του Λιθρίου Αγίας Ματρόνας. Ο ιστορικός αυτός ναός είναι πλέον ερυπωμένος και μετά τη μικρασιατική καταστροφή, οι πρόσφυγες από το Λιθρί εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Νέας Ερυθρέας Αττικής στο Δήμο Κηφισιάς και μετέφεραν στη νέα τους πατρίδα
την τιμή της Αγίας Ματρόνας. Έτσι έφεραν μαζί τους και την παλαιά θαυματουργική εικόνα της Αγίας, έδωσαν το όνομά της σε παρακείμενο από τον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας, δρόμο της Νέας Ερυθρέας, και το 1968 ίδρυσαν σύλλογο για την ανέγερση Ιερού Ναού, επωνόματι της προστάτητος των Λιθριανών Αγίας Ματρόνας. Το 1991 κτίστηκε ο νέος Ιερός Ναός της Αγίας, ο οποίος έκτοτε αποτελεί και αυτόνομη ενορία. Η θαυματουργός Αγία της Χίου τιμάται με κλήτος επωνόματί της και στον ιερό ενοριακό ναό της Αγίας Μαρκέλης στη συνοικία του Βοτανικού των Αθηνών, όπου φυλάσσεται και τμήμα του Ιερού Λειψάνου της. Η θαυματουργός Αγία Ματρόνα, η Χιοπολίτιδα, η οποία διέλαμψε θεοπρεπώς ως Ευωδία Χριστού στη μυροβόλο νήσο Χίο, προβάλλει στους σημερινούς χαλεπούς καιρούς μας ως ολόλαμπρο παράδειγμα ενάρε του βίου, ταπεινοφροσύνης, εγκράτειας και ασκήσεως, διδάσκοντας και παραδειγματίζοντας όλους μας με τη χριστομίμητη πολιτεία της. Ας επικαλεστούμε τις πρεσβείες της και για τη δική μας πνευματική ανάβαση και σωτηρία. Αμήν.